Φανερά συγκινημένη η Άννα Ντουντουνάκη, μία από τις καλύτερες κολυμβήτριες σε όλο τον κόσμο, έλαβε σήμερα από τον Δήμαρχο Χανίων τιμητική πλακέτα. Η Άννα Ντουντουνάκη ευχαρίστησε το Δήμο Χανίων για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πρόσωπό της και δήλωσε χαρούμενη αφού αναγνωρίστηκαν οι τεράστιες προσπάθειες που έχει καταβάλει μέχρι σήμερα προκειμένου να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Ναι, ήμουνα τόσο προετοιμασμένη για αυτόν τον αγώνα και δεν περίμενα το μετάλλιο. Το κατάλαβα εκ των υστέρων όταν έφτασε εκεί ότι μάλλον μπορώ να το πάρω. Χαίρομαι πάρα πολύ που το πέτυχα γιατί είναι προσπάθεια πολλών χρόνων για να φτάσω μέχρι εδώ. Σκαλοπάτι χρόνια τώρα πηγαίνω μέχρι να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και είναι πολύ μεγάλη δικαίωση των κόπων μου. Θέλω να προσπαθήσω φέτος, έχω πει αφού τελείωσα και με τις σπουδές μου, να αφοσιωθώ πλήρως στο κομμάτι του πρωταθλητισμού και να προσπαθήσω και στο πανευρωπαϊκό να κάνω κάτι ανάλογο. Δεν θέλω να πω πολλά και στην Ολυμπιάδα κάτι πολύ καλύτερο. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδυράκης, δήλωσε πως η Άννα είναι η απόδειξη ότι μπορούμε να καταφέρουμε αποτελέσματα συνολικά όταν είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο μας, όταν παλεύουμε και διεκδικούμε. Και από τη δική μας πλευρά, σαν πολιτεία, οφείλουμε να βοηθήσουμε την προσπάθειά της αυτής στα κρίσιμα θέματα υποδομής, στα θέματα υποδομής που υπολείπονται σε σχέση με το επίπεδο των αθλητών μας και την προσπάθειά τους. Αυτές είναι προτεραιότητες στο κομμάτι των αθλητικών υποδομών, αλλά συνολικά είναι μια προτεραιότητα να δώσουμε στη νέα γενιά, η οποία εμπνέεται από το παράδειγμα της Άννας και την παρουσία της, να τους δώσουμε όλα αυτά τα ηχέγγυα, όλο αυτό το πλαίσιο και το πεδίο για να μπορούν να αθλούνται, να μπορούν να ξεφεύγουν από τους πιεστικούς ρυθμούς της καθημερινότητας μέσω του αθλητισμού και να μπορούν και να κοινωνικοποιούνται αλλά και να ανακαλύπτουν και τις αρετές όλες που προσφέρει η άθληση. Ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι καθώς και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά τη χανιώτισσα πρωταθλήτρια, η οποία πριν από λίγες ημέρες κατέριψε μια σειρά από πανελλήνια ρεκόρ, ενώ σαν αποκορύφωμα των διακρίσεών της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γλασκόβης ήταν η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 100 μέτρα πεταλούδα.